Καλή σας ημέρα, κυρία Σταματάκη. Καλή σας ημέρα, Γεια κυρία σας. Βούζη, και σε εσάς Γεια και σας, στους κύριε συνεργάτες και Σταματάκη. στους ακροατές της ΕΡΤΡΙΑ. Να είστε καλά. Φαντάζομαι ότι είστε στον Πειραιά, διότι η Αθήνα σήμερα θα είναι λίγο απροσπέλαστη. Είμαι στην Αθήνα όμως, δεν είμαι στον Πειραιά. Μάλιστα. Ήρθα και πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ εύκολα, παρόλα τα μέτρα που υπάρχουν. Υπάρχει μια ροή πάρα πολύ καλή και μπόρεσα και ήρθα πολύ καλά στη Βουλή, γιατί η Βουλή έχει τις διαδικασίες, τις οποίες δεν έχει σταματήσει, όπως ξέρετε, κανονικά. Προφανώς. Λειτουργούμε και στην Ολομέλεια και στις Επιτροπές. Λειτουργούμε κανονικά σήμερα, άρα είμαι στη Βουλή. Φαντάζομαι πολύ σήμερα, φοβούμενοι έτσι τα μέτρα, δεν θα κινήθηκαν, θα ανέβαλαν μετακινήσεις που είχαν να κάνουν σήμερα και θα είναι λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα. Το πιθανότερο είναι, γιατί και η λεωφόρηση που ήταν αρκετά προσβάσιμη, πιστεύω ότι ο κόσμος, ξέροντας τα μέτρα, έχει λιγάκι περιορίσει τις μετακινήσεις του. Κύριε Σταματάκη, τώρα η κυβέρνηση είχε μεγάλες προσδοκίες, θα λέγαμε, πριν τις αμερικανικές εκλογές από αυτή την επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα. Τώρα βέβαια μετά το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών, η αλήθεια είναι λίγο ότι πάγωσε ο πλανήτης γενικότερα, αλλά και οι δικές μας προσδοκίες φαντάζομαι μειώθηκαν. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αλλιώς άλλη επιρροή θα είχε ο πρόεδρος Ομπάμα στην Χίλαρη Κλίντον και άλλη βέβαια έχει στον Ντόναλντ Τραμπ. Τι λέτε? Κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν το ξέρουμε ακόμα, δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα δούμε την επιρροή που θα έχει και πώς θα μπορέσουν οι δυο τους να συνεργαστούν. Εκείνο που εγώ έχω να παρατηρήσω είναι ότι είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη αυτή που γίνεται. Ήθιστε οι απερχόμενοι πρόεδροι των ΗΠΑ να ξεκινάνε μια περιοδία κυρίως στην Ευρώπη, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι ξεκινάει την περιοδία του Ομπάμα από την Ελλάδα. Και το δεύτερο σταθμός του είναι το Βερολίνο. Οπότε αυτά τα δύο νομίζω ότι κάτι συμβολίζουν. Και η τοποθέτησή του ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, άρα θα πρέπει να πάρθουν όλα τα μέτρα ώστε να περικοπεί, νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο που δίνει έτσι το στίγμα της επίσκεψής του και της επίσκεψης που θα γίνει και το επόμενο σταθμού της επίσκεψής του. Αυτά τα δύο δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε, στη βιωσιμότητα του χρέους, το οποίο και τοποθετηθεί και ο ίδιος ότι δεν είναι βιώσιμο, άρα σε αυτό μπορεί να συμβάλλει θετικά με την άποψη. Το Κυπριακό κυρίως που έχει απασχολήσει τον τελευταίο καιρό και ξέρετε ότι όλες οι πλευρές θα συμφωνήσουν ότι πρέπει επιτέλους οπωσδήποτε να βρεθεί κάποια λύση, και στα θέματα βέβαια του ΝΑΤΟ, που τα θέματα του προσφυγικού κυρίως, έτσι, που αυτή την εποχή έχουν έναν ολόκληρο χρόνο, είχαν πάρα πολύ απασχολήσει και την ελληνική κυβέρνηση, την Ευρώπη, και από εδώ και πέρα πώς θα τα χειριστούμε ώστε και με τη συμβολή και του απερχόμενου, αλλά πώς θα μπορέσει να αποκατασταθεί η ειρήνη στην περιοχή. Αυτό είναι το σπουδαιότερο. Εγώ δηλαδή προσωπικά πιστεύω ότι αν δεν μπορέσουμε να βρεθεί μια λύση, σταθεί η ειρήνη, να αναπτυχθεί ένα μεγάλο φιλειρηνικό κίνημα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε να επηρεάσει και να σταθεί στην περιοχή, δεν θα σταματήσουν βέβαια και τα προσφυγικά κύματα που αυτή τη στιγμή που κάνουν τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις αιστείες τους, να εγκαταλείπουν την πάθη, να ζητάνε την ειρήνη στην Ευρώπη. Αυτό κυρίως ζητάνε οι άνθρωποι. Ναι. Φεύγουν από τις πατρίδες τους από το φόβο του πολέμου. Άρα λοιπόν αυτά τα τρία πράγματα. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Βέβαια κάνει κάποιες διακοπές, αλλά σας ακούμε. Θόρυβο, ναι, νόμιζα. Αυτά τα τρία. Νομίζω σε αυτά τα τρία πρέπει να επικεντρωθούμε σε σχέση με την επίσκεψη τα περχόμενη του κύριου Ομπάμα. Τώρα, κυρία Σταματάκη, εδώ να πιάσουμε λίγο το θέμα του χρέους και να επιμείνουμε σε αυτό, γιατί είναι και τα χρονικά περιθώρια που πιέζουν και έχει επενδύσει πολλά η κυβέρνηση σε αυτό. Ξέρουμε και υπάρχει και ένα άρθρο της Frankfurter Allgemeine Zeitung, στο οποίο αναφέρεται ότι οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν ανάμειξη των Αμερικανών, διότι έτσι κι αλλιώς εκείνοι πληρώνουν τον λογαριασμό, και τον οικονομικό και τον πολιτικό λογαριασμό, και έτσι δεν θέλουν να μπλέκονται οι Αμερικανοί
ικανή στο θέμα αυτό. Ξέρουμε τώρα και τις αιμονές της Γερμανίας και κυρίως του κυρίου Σόιμπλε στο θέμα του χρέους, οπότε προφανώς και έχει τη σημασία του η συμβολή Ομπάμα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι ευρωπαϊκή υπόθεση πια. Όχι, είναι ευρωπαϊκή, αλλά από τη στιγμή που εμπλέκεται και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα δύο είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, όσο και αν θέλουμε δηλαδή να τα αποσυνδέσουμε. Είναι συνδεδεμένα και αν δεν συμφωνούν, δεν μπορέσουν να τα βρουν αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο, εκ των πραγμάτων εμπλέκεται και η Αμερική και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο θέμα του χρέους της Ελλάδας δεν μπορούμε να, επειδή ο Σόιμπλε και οι Ευρωπαίοι λένε δεν μας ενδιαφέρει και δεν θέλουμε εμπλοκή, από τη στιγμή που εμπλέκεται το Διεθνές Ταμείο παίρνει μια διάσταση διαφορετική το θέμα του χρέους. Και από τη στιγμή που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμφωνεί και λέει ότι ναι, εντάξει, πρέπει οπωσδήποτε να κάπως να αποσυρθούμε εμείς και το χρέος, συμφωνεί και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε αυτό το θέμα, άρα εκ των πραγμάτων εμπλέκονται, δεν είναι δηλαδή ξεχωμένα τα δύο θέματα. Αυτό όμως, ξέρετε ότι τώρα αυτές τις μέρες και για ένα δεκαήμερο είναι και θεσμοί εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ξεκινάνε σήμερα το απόγευμα, είναι οι συζητήσεις ξανά που έχουν να κάνουν με δεύτερη αξιολόγηση. Με την καινούργια υπουργό, με τα εργασιακά, οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια αρκετά σκληρή διαπραγμάτευση και έχουμε ένα δεκαήμερο μπροστά μας που εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το δεκαήμερο πάρα πολλά πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Δηλαδή είμαστε καλύτερα εξοπλισμένοι με επιχειρήματα, ώστε να βρεθεί μια συμφωνία και με τους θεσμούς και να πάμε στην παραπέραση και να περάσουμε και αυτή την αξιολόγηση. Η αλήθεια είναι, κυρία Σταματάκη, ότι σας χάνουμε κάποιες στιγμές και έτσι είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία, αλλά αν μπορούμε κάπου να σταθεροποιηθούμε καλύτερα, να έχουμε καλύτερο σήμα. Είμαι σταθερή κάπου, αλλά είναι λόγω ότι είμαι στη Βουλή και έχει το πρόβλημα αυτό. Τώρα, λέγαμε για το χρέος. Εγώ ήθελα λίγο να το, και για τη συμβολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ήθελα λίγο να το συνδέσω, κυρία Σταματάκη, με όλα αυτά που γράφτηκαν το τελευταίο διάστημα για τέταρτο μνημόνιο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κανένας δεν θα μας βοηθήσει χωρίς αντάλλαγμα και ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πόσο πιθανό είναι αυτό και πώς θα το διαχειριστεί η ελληνική κυβέρνηση? Εμείς πιστεύουμε, αυτό σας έλεγα προηγούμενο, ότι πηγαίνουμε τώρα στις συναντήσεις με τους θεσμούς και είμαστε πολύ καλύτεροι. Εξοπλισμένοι με πολλά επιχειρήματα, έχουμε πολλά από τα προηγούμενα, τα προαπαιτούμενα, ξέρετε, έχουν λυθεί και είναι σε ένα καλό δρόμο. Άρα πιστεύουμε ότι είμαστε σε πολύ καλύτερα, από πολύ καλύτερες θέσεις θα διαπραγματευτούμε. Και δεν θα φτάσουμε στο τέταρτο μνημόνιο, παρόλο που και από την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα από τη Νέα Δημοκρατία αυτό είναι η μεγάλη, να περάσουμε, να μπορέσουμε να βγούμε σε ένα τέταρτο μνημόνιο για να δικαιωθούν και να λένε ορίστε τα λέγαμε εμείς, άρα πάμε για εκλογές. Νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε στο τέταρτο, δεν θα φτάσουμε σε τέτοιες λύσεις, ότι η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς θα είναι πολύ καλύτερη και θα βγούμε πολύ καλά από όλη αυτή τη διαδικασία. Επειδή το αναφέρατε εσείς, κύριε Σταματάκη, ένα ενδεχόμενο, λέτε ότι δεν θα φτάσουμε, αλλά αν παρόλα αυτά και σύμφωνα για να μπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ένα νέο πρόγραμμα συζήτησης, ρύθμισης, μείωσης ή όπως αλλιώς χαρακτηρίζεται του χρέους, ζητήσει επιπλέον μέτρα, που αυτά χαρακτηρίζονται σε ένα τέταρτο μνημόνιο. Ποια είναι η άποψή σας, αυτή η κυβέρνηση είναι σε θέση να το υλοποιήσει ή χρειάζεται εκ νέου λαϊκή νομιμοποίηση, εκλογές? Κοιτάξτε, δηλαδή, εμείς έχουμε ένα χρόνο, την έχουμε τη λαϊκή νομιμοποίηση. Το Σεπτέμβρη καθαρή εντολή από τον ελληνικό λαό ότι θέλει να κυβερνήσουμε και θα κυβερνήσουμε και εκλογές θα έχουμε το 19. Ήδη έχουμε και ο Πρωθυπουργός μας το έχει πει. Οπότε δεν υπάρχει για μας θέμα εκλογών, δεν τίθεται για μας θέμα εκλογών. Ναι, λέω σε περίπτωση που χρειαστούν νέα μέτρα, ζητηθούν νέα μέτρα. Και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα. Σας είπα ότι είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι
και έχουμε πάρα πολύ, πολλά επιχειρήματα, ώστε οι υπουργοί μας που θα κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα είναι πολύ ξεκάθαροι και δεν θα φτάσουν σε νέα μέτρα παραπέρα. Η κυρία Σταματάκη, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ξέρουμε ότι ασχολείστε και με τα ανθρώπινα δικαιώματα, έχετε ιδιαίτερες ευαισθησίες σε αυτά τα ζητήματα. Ήθελα λίγο να δούμε, είχαμε την εκλογή Τραμπ τις προηγούμενες ημέρες στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτοι που έσπευσαν να το συγχαρούν ήταν ο Φάρατς που τον συνάντησε κιόλας, έτσι, η Ζαν Μαρί Λεπέν. Θέλω να πω, έχουμε και εδώ στην... η Μαρί Λεπέν, συγγνώμη. Η κόρη του Ζαν Μαρί. Ζαν Μαρί, ναι. Λοιπόν, οι πρώτοι που έσπευσαν λοιπόν να το συγχαρούν ήταν ακραίοι της Ευρώπης, θα λέγαμε. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό, σας ανησυχεί αυτή η κατάσταση? Κοιτάξτε, τώρα οι δηλώσεις που έχει κάνει ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ ανησυχητικές. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Ήτανε τουλάχιστον. Από ότι όμως οι τελευταίες του δηλώσεις έχει αρχίσει και αλλάζει ένα μοτίβο. Έχει αρχίσει και, αρχίζει και αλλάζει το μοτίβο. Θεωρώ λοιπόν ότι και ο ίδιος θα πάρει πίσω πάρα πολλά πράγματα από αυτά που είχε πει, γιατί είναι σε μια χώρα, κυβερνάει μια χώρα όπου οι περισσότεροι κάτοικοι της είναι μετανάστες πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς, άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχει ένα λαό και ένα κράτος, μια χώρα ολόκληρη απέναντί του σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άρα θα αρχίσει να αλλάζει και ο ίδιος την πολιτική του. Και από την άλλη, σίγουρα αυτοί οι Ευρωπαίοι, όσοι το Ευρωπαίοι τον επισκεφτήκανε και τον συγχαρήκανε κυρίως, ελπίζουνε, αλλά θα απογοητευτούν, γιατί η Ευρώπη είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και με τα δικαιώματα γενικότερα των μειονοτήτων. Άρα θα απογοητευτούν και θα μείνουν σε αυτά που, στα ποσοστά που είχαν και αυτοί. Νομίζω ότι αυτό θα τους βοηθήσει και θα αυξήσει τα ποσοστά τους όπως πραγματικά ελπίζουν. Φαντάζομαι σε λίγο καιρό θα έχουμε τη δυνατότητα, αφού δούμε και τα πρώτα δείγματα γραφής, να τα ξαναπούμε, κυρία Σταματάκη. Βεβαίως, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς όποτε θέλετε, ναι, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας μέρα. Γεια σας.